Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γιγέρογλου, με αφορμή την πρόσφατη ρύθμιση για τον εξοδικαστικό συμβασμό, κατατίθεται σήμερα ένα ερώτημα από εσάς, γιατί δεν εντάσσονται οι οφειλές προς τους Δήμους από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις σε αυτή την διαδικασία. Νομίζω ότι το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι πολύ συγκεκριμένο. Προβλέπει άλλωστε ένα όριο οφειλής άνω των 20.000 ευρώ και δεν θεωρώ ότι θα είναι τόσο ευέλικτο και αποτελεσματικό στην περίπτωση των Δήμων, των οφειλών προς τους Δήμους. Πράγματι, μέσα στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το περιμένουμε από μέρα σε μέρα για να κατατεθεί πλέον στην κοινοβουλευτική διαδικασία και να περάσει από τις επιτροπές, υπάρχει ρύθμιση συγκεκριμένη, η οποία νομίζω ότι ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων για να ανταποκριθούν προς τις οφειλές τους προς τους Δήμους. Η ρύθμιση αυτή έχει ως ανώτατο όριο τις 100 δόσεις, προβλέπει ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησης την διαγραφή ακόμη και του συνόλου των προσαυξήσεων και θεωρώ ότι πράγματι θα συμβάλλει και στην αύξηση της πραξιμότητας των Δήμων αλλά και θα είναι και ανακουφιστική για τους οφειλέτες. Είναι λοιπόν κάτι πολύ πιο απλό και δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να το εμπλέξουμε στην πολύ θετική και σημαντική ρύθμιση του εξοδικαστικού συμβασμού αλλά που είναι για άλλες περιπτώσεις και κυρίως για επιχειρήσεις. Άρα πολύ σύντομα θα έχουμε την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε πάνω στη συγκεκριμένη ρύθμιση τις επόμενες μέρες και εκεί πλέον, αν υπάρχει η δυνατότητα και θα υπάρχει, ασφαλώς υπάρχει δυνατότητα, αν υπάρχει κάποια γόνιμη σκέψη, μπορούμε και να την κάνουμε πιο λειτουργική αυτή την ρύθμιση. Σας ευχαριστώ.